Χριστά Ο ανυμνούντες βολόμεν
ευλόγητος Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσα δόξαση. Δόξαση το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θε και ποιης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ινούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε ιεμονόγενες, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθημέλος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι συ μόνος Άγιος, συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, η δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστη ημέραν ευλογήσωσε και ελέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν την ημέρα ταύτην, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ελετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου έφημας, καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Σε την ψυχή μου ότι μαρτώς. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πει το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσουν οψόμεθα φως. Πράτηνον το έλεος σου της γυνός που σύσαι
ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Των πιστικούντων εν αυτές
του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Ιας αερών εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς. Θες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σώς το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σον ημάς Ιεν Θεούν, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σον ημάς Ιεν Θεούν, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Υπάρχουν και κατά δεξιά.
δεξαμένος δια την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε της Αγίας Θεοτόκουν και αη Παρθένου Μαρίας αντρέντος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός ταράτων, θάνατον πατήσας. Εις πόν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρίν και το Αγίο Πνεύματιν, σώσον ημάς. Κυρίου δεϊθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη της Παναγίας ο Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσοντες εαυτούς και αλλήλους και πόσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική αποφάση απορρίψασε της Αποστόλης καθόλου. Σκύλευτε ο θάνατος, η γέρθη Χριστός ο Θεός, χωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Ο φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε σαλοντάς η αλληλούια.
Άγιον της Αναστάσεως, κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσχύλευτε ο θάνατος ηγέτη Χριστός ο Θεός δωρούμενος στον κόσμο το Μέγα Έλεο. Ας αργιδώνας των Αγίων ας υπέρσου έπαθον δυσοπίτην την Κύριε και μας ασύμων ας οδύνας ή ας εφιλάνθρωπε δεόμεθα. Αγίαν κατέληπε στην κοσμικήν αθλήτα ουράνιον ήλυφα στην κληρουχία σωφέ και στέφος αμάραντον δόξαν από διόξαν βασιλέ. Ασεβίας ούτω γέννη τους πόθος εκτιμώντας παμάκαν ως έγκον Παρισίαν πόλην πρίσε παντός πειρασμού. Άγιον ύμνον αναπέμπουμε Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Σκολάς,
Άγιε ξανού και είδεν και επίσκεψε την άμπελοντα αυτήν και κατάρτισε αυτήν ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Εις πολλά Επισκοπής Κρήτης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Ευρώπης, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Τιμωθέου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου, της Αγιωτάτης Αρχιεπισκόπου, Επισκοπής Κρήτης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Ευρώπης, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Θεού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου, της Αγιωτάτης Αρχιεπισκόπου, Επισκοπής Κρήτης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Ευρώπης, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίσως. Πρόσκομεν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
Σοφία. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, ειδώτες ότι ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησού επιστεύσαμεν, είναι δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξέργων νόμου. Διότι που δικαιωθήσετε εξέργων νόμου, πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος μη γεννητό. Ήγαρ ακατέλησα ταυτά πάλιν οικοδομών, παραβάτην εμ' αυτόν συνειστήμη. Εγώ γαρδιανόν νόμου απέθανον, είναι Θεό ζήσω. Χριστό συνεσταύρω με, ζω δε και τι εγώ ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν είναι ζω εν σαρκή, εμπίστη ζω τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντος με. Και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού, Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Εν υπάση το πνεύμα σκύριζω. Εκ του καταλογών Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Υπήντησεν αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών και ημάτιον που κενεδίσκεται και εν οικία που κέμενεν
ανέν της μνήμασιν. Ιδόν δε τον Ιησούν και ανακράξας, προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, τι εμή και εσύ Ιησούιε του Θεού του Υψίστου, δέομαι σου μη με βασανίσεις, παρήγγειλε χάρ το πνεύματι το ακαθάρτα, εξελθήν από του ανθρώπου, πολλής γαρ χρόνης συνυπάρχει αυτόν και δεσμή του αλύσεσαι και παιδες φυλασσόμενος και διαρρήσον τα δεσμά λάβνετο από του δαίμονος εις τα σερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι σιεστήν όνομα. Ο δε είπε λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθήν. Ειν δε οικία γέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθήν και επέτρεψεν αυτής εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χείρους και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνη και ανεπνίγει. Ιδόντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων έφυγων και απήγγειλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε οι δίν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενον των άνθρωπων. Αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, ηματισμένων και σοφρονούνταν παρά τους πόδας του Ιησού και φοβήθησαν. Απήγγειλαν δε αυτοίς είδοντες πως εσώθη ο δαιμονιστής και ρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθήν από αυτόν ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εμβάσει στο πλοίον υπέστρεψεν εδέ το δε αυτού ανήρ αφού εξελιλήθη τα δαιμόνια είναι συν αυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγούσα επίς εσύ ο Θεός. Και απήλθεν καθ' όλη την πόλην κηρύσσον όσα επίσεν. Όπως είπα
επίσκοπα του κράτους σου, πάντου του φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπωμεν. Του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί, Χριστούς αιώνας των αιώνων. Ο Θεός σου λάζει.
Σημών Συνόδου, πάσης της Αν Χριστώ είπων αδελφότητος, του καταγήν θάλασσαν και αέρα φιλό Χρήστου στρατού, σύμπανός του ευσεβούς ημών έθνους. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, την Αμπαναρχού της Οικουμένης, την Θεσσός του Δάφτη Επαρχία και Νήσο, των ενωρητών επιτρόπων ευεργετών στρομητών αφιερωτών προσκυνητών του Ιερουνών τούτου, των εσορθώνων εις την Ιεράν Δάφτη Μυσταγωγίαν, των διευλόγους αιτίας απολευθέντων, των ασθενείες, εχμαλωσίες και θλίψεις συνευρισκομένων αδελφών ημών και πες της υγείας των δούλων του Θεού του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και
των μελών του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Εσύ, Κύριος ο Θεός, εν βασιλεία αυτού πάντοτε, νίκαια είχε εις τους αιώνας των αιώνων. Σε ερωσύνης και διακονής. Ποιμανάντων τη Θεώσου στον τάφτον επαρχία και νήσων, των αϊνίστων προκατόχορημών και βασιλείων και ευγενήτων αρχιερέων, των διτόρων και αναχαιριστών των Αγίων του Θεοκλησιών και του Ιερού Νομπιούτου, πάντων των υπερπίδη Αναστάσεως ζωής ερήν και κειμένων, των υπερπίστεως και πατρίδος κατά τους Ιερούς ημών αγώνας πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, όνοι μνημονεύσαν με πνευματικά προθέσει ζώντων και τεχνιότων. Και ο νέα Χριστό κατά διάρκεια έχει. Μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νύχια είχε στου αιώνα των αιώνων. Σε ερωσύνη.
παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχο Κύριε. Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Παναγία σε κράντη περιβλαγημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημανεύσαντες και αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συνο Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, συν και αεί και εις τους αιώνας των ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, ως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα γέννητο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σου Κυρία, καταρθώντα εκ των ουρανών ξεπροθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημόνου του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ενερθώντα στους ουρανούς και καθιζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στο τέλος. Εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Πνεύματος. Η
πάντο, Κύριε. Αξιόν και δίκαια. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώτ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου, ουσάνα της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος. Της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών ευγινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Oh,
υπερευλογημένης, δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Αξιώνεστην ως αληθώς μακρύζην σε τη τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη σών εν τιμών Υγειά μακροημερεύοντα και οθεθνούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπεότητε μνήσθητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ο νεκαστός και τα διάνοια νέχει και πάντων και πασών. Κύριε ελέησον. Και δώσει μην ενανή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήνεστε τα λέει του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Με τα την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Συνειέλα. Υπέτρος κομισέντων και αγιεσθέντων τιμίων
του θυσιαστήριον. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην ημίν την Θεία Χάρη και την ωραία του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσας ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κοινότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησίαση κατά Κρήτος των μάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και Λέγη. Πάτερ ημών ο Άιν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελή με τα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν της ωφελέτησι μου, και εμείς εν έγκυσι μας εις πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σημών του Κυρίου κλείνομεν. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, πεθου ευλογητώσι. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχομεν. Άγια της Ευχαριστώ τον Κύριο εκ των ουρανών, αλληλούια. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η λατρεία μας σήμερα και είναι πολύ ευχάριστο από πολλών πλευρών, γιατί
η ομάδα αυτή είναι τόσο πολύτιμη για την Εκκλησία. Των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να μας επισκεφθούν σήμερα. Μας διδάσκει πολλά πράγματα και μας υπενθυμίζει πόσο αξίζει να είμαστε κοντά στις πηγές, στις ρίζες μας. Και μόνο διότι μας φέρνουν την ευλογία. Και τις ευχές της Μητρός Εκκλησίας. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου. Για να μπορούμε να νιώθουμε όπως εμείς και σε όλη την οικουμένη, οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες μάλιστα, είμαστε ενωμένοι. Είμαστε μέσα στο πνεύμα αυτό της παραδόσεως και το κρατούμε γερά, δυνατά, όμορφα, παρά τις τρικυμίες, τις αιρέσεις, τις πλάνες, τις κακίες, τις ματαιότητες των ανθρώπων και προπαντός τις αναρρύθμιτες αυτές κακοδιδασκαλίες και αιρέσεις που καταπλάκωσαν την οικουμένη. Και είναι ακριβώς μια διαμαρτυρία, πολύ όμορφη, πνευματική, θα έλεγα μελωδική διαμαρτυρία σε όλη αυτήν την άτακτη, την ένοχη, την αμαρτωλή συμπεριφορά όλων εκείνων οι οποίοι νομίζουν πως μπορούν να ζουν χωρίς Θεό και ελπίδα. Είναι, αγαπητοί μου, πολύ μεγάλο πράγμα να μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι με την πηγή. Εκείνο που λέει ο Κύριος για το αμπέλι, να είμαστε ενωμένοι με τη ρίζα, με το αμπέλι. Άμπελος η αληθινή, τότε καρποφορεί. Χαιρόμεθα πάρα πολύ, πατέρες και αδελφοί, που σήμερα μας δίδεται αυτή η ευκαιρία να μεταφέρουμε τη σκέψη μας, την καρδιά μας, τα αισθήματά μας εκεί που χτυπά πιο πολύ η Ορθοδοξία, γιατί αντέχει στις δοκιμασίες, τις μεγάλες εκείνες πικρίες που επέτρεψε ο Θεός να μας κατατυρανίσουν, να μας ξεριζώσουν, να μας αφανίσουν. Κι όμως η Εκκλησία μένει, η Ορθοδοξία θα είναι η πηξίδα της αλήθειας προς την οποία πρέπει να προσανατολίζονται και να εναρμονίζουν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Είναι, αγαπητοί μου, πάρα πολύ ευχάριστο και ωραίο αυτό. Και αν πράγματι όταν πηγαίνουμε, όταν επισκεπτόμεθα αυτούς τους τόπους που έλαμψε η Ορθοδοξία και η πίστη μας, με τη ζωή, με τη διδασκαλία, με το έργο των Αγίων, με τα αίματα των μαρτύρων μας, εμείς λυπούμεθα πάρα πολύ για αυτές τις δοκιμασίες, αλλά πίσω από όλα αυτά πιστεύουμε σε ένα πράγμα. Η αλήθεια θα είναι πάντα μία, αιώνια, αληθινή, και ακριβώς οι δοκιμασίες και οι πικρίες που έρχονται από τους ανθρώπους εκείνους που αντιδρούν δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζουν λαμπρότερη την πίστη μας και την παράδοσή μας. Και μια μικρή ακτίνα αυτής της λαμπρότητας έχουμε σήμερα μπροστά μας. Δεν είναι, αγαπητοί μου, μικρό πράγμα αυτό. Διότι η αλήθεια, εκεί που λαμπρύνεται είναι ακριβώς εκεί που δοκιμάζεται, εκεί που διώκεται, εκεί που σφαγιάζεται, εκεί που νομίζει ότι θα αφανιστεί. Αλλά μπορεί να κλειδωνίζεται η Εκκλησία, μπορεί να δοκιμάζεται τόσο σκληρά,
αλλά θα μένει πάντοτε η αλήθεια, η οποία είναι η μόνη σώζουσα, είναι η μόνη δύναμη, η μόνη χάρη του Θεού που μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο μέσα στην αλήθεια ακριβώς, όταν γύρω μας τόσα διδάγματα, τόσες διδασκαλίες, τόσες πλάνες, τόσες αιρέσεις συλλογίζουν και καταπλακώνουν την οικουμένη για να φαίνεται ότι είναι μία η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός. Μακάρι, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι εκείνοι, θα είμαι θα μακάρι και εμείς, εάν θα κρατήσουμε την πίστη μας. Είναι εύκολο να χαθεί, είναι εύκολο να αλωτριωθεί, είναι εύκολο να παραμορφωθεί, είναι εύκολο να παραμεριστεί, αλλά δεν χάνεται. Όπως ο χρυσός, όταν πέσει έστω και στη λάσπη, δεν πάβει να είναι ο χρυσός. Ας δείτε, αγαπητοί μου, σήμερα μια ευκαιρία ακριβώς να δώσουμε ένα τίναγμα στη σκέψη μας, στα αισθήματά μας, στην καρδιά μας, προς τα μέρη εκείνα, για να δούμε πώς ελαμπρήθη ο Θεός από τα πανάρχια χρόνια με τη σοφία μας, με την πίστη, με την ορθοδοξία μας. Και τούτο είναι ακριβώς το μεγαλείο της πίστης, αγαπητοί μου, ότι οι καιροί περνούν, οι άνθρωποι ίσως παρασύρονται, πλανώνται, απιστούν, αλλά πάνω από όλα θα μένει ο Λόγος του Θεού, αιώνιος, ακατάλυτος. Εγώ είμαι εδώς, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ας το κρατήσουμε, αγαπητοί μου. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο και για αυτή την ευλογία που μας έδωσε σήμερα, να έχουμε κοντά μας μια αντιπροσωπεία από τους εκλεκτούς εκείνους αδελφούς, οι οποίοι τιμούν την Εκκλησία και με τον τρόπο αυτό και ιδιαιτέρως μάλιστα με την περίφημη αυτή παράδοση της μουσικής μας τέχνης, της βυζαντινής μας τέχνης. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε που έρχονται κοντά μας. Μακάρι να ήταν εύκολο να τους έχουμε πολλές φορές κοντά μας. Όμως και τούτη η μέρα θα είναι αφορμή με τις εκδηλώσεις αυτές να νιώσουμε κάτι βαθύτερο, να ενισχύσουμε την πίστη μας, να τονώσουμε το φρόνημά μας, να στρέψουμε την καρδιά μας περισσότερο προς τη χάρη του Θεού και τη σκέψη μας προς τη λύτρωση, την αλήθεια και τη σωτηρία, η οποία διαμηνά ο Κύριος μας, με τη λατρεία μας, με τους ναούς μας, με τις ακολουθίες μας, με τις ψαλμοδίες μας, με την παράδοσή μας. Στόμεν καλώς, είπαν οι αρχάγγελοι, όταν ο Σατανάς εκήρυξε την επανάσταση του ουρανού. Στόμεν καλώς. Αυτό το επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας διαρκώς, όπως βλέπετε στη λατρεία. Στόμεν καλώς. Μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κρατήσουν την πίστη και θα κάνουν εκείνο που διεμήνυσαν διαμέσου των αιώνων και οι μάρτυρες μας, τα εκατομμύρια των μαρτύρων μας. Χριστιανόσιμοι, ορθόδοξοσιμοι, ορθοδοξία. Πίστης ζωντανή, αληθινή, αιώνια και ακατάληπτη. Αυτή να κρατήσουμε και ας ευλογεί ο Κύριος και όλους εκείνους που με οποιοδήποτε τρόπο υπηρετούν αυτή την αλήθεια και εξαγγέλουν το θέλημα του Θεού μέσα στα σκοτάδια που δημιουργεί η αμαρτία, η πλάνη, η απομάκρυση από το θέλημα του Θεού. Θα είστε ευλογημένοι. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια.
μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέθετε. Σώσον ο Θεός τον Θεόν σου και ευλόγησαν την ηρωμία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Εύρομεν πίστην αληθή, αδιέρα τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γάρη μας έσωσε. Πάντοτε νη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όρθιοι μεταλαβώντες το Θείον Αγίον Αχράντων θανάτων υπουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα που άσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκία Ι και εις τους αιώνας των αιώνων εν ειρήνη προέλθαμε. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεηθόμεν. Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλογήσουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπράπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξουσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει του στρατό και παντή του λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταπαίνων εξ ούτου πατρός των φώτων. Και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την εν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αντιδεόμεθα
αγαθά υπερελαίους ο εις ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψε ως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πόλη και ενωρία ταύτη, και των δούλων σου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μιλών του Παγκριτίου Συλλόγου, φίλων Βυζαντινής Μουσικής, όσους Ιωάννης ο Κουκουζέλης και της δούλης σου Κυριακής, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε